Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Βλέπετε τα νέα του Sky στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Καταιγιστικέ είναι οι εξελίξει στην υπόθεση τη Χρυσή Αυγή, καθώ λίγο πριν τι 2 παρουσιάστηκε αυτοβούλο στον ανακριτή ο βουλευτή Στάθη Μπούκουρα, δηλώνοντα ότι θέτει εαυτόν στη διάθεση τη δικαιοσύνη. Ο Μπούκουρα κατονομάζεται από προστατευόμενο μάρτυρα ότι είχε στην κατοχή του μεταξύ άλλων οπλοστάσιο με πιστόλια ζάσταβα. Ο βουλευτή κατονόμαζε τον προστατευόμενο μάρτυρα υποστηρίζοντα ότι είναι ψευδομάρτυρα. Άλλο προστατευόμενο μάρτυρα κατέθεσε επιβαρυντικά στοιχεία για τον βουλευτή Γιώργο Γερμενή, τον οποίο χαρακτήρισε λοχαγό εκπαιδευτή των ταγμάτων εφόδου. Πρόσθεσε μάλιστα ότι του εκπαίδευε να μαχερώνουν και να καίνε ανθρώπου με καπνογόνα. Οι μάρτυρε καταθέτουν ιδιαίτερα επιβαρυντικά στοιχεία για τους Κασιδιάρη Παναγιώταρο, τους οποίου χαρακτηρίζουν αντίστοιχα πρώτο και δεύτερο υπαρχηγό τη Χρυσή Αυγή, αλλά και για τον Παπά, οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα θα κληθούν σε συμπληρωματική απολογία. Ο πρώτος μάρτυρας που κατέφεσε ότι ανήκε στο σκληρό πυρήνα της οργάνωσης καθώς είχε υπηρετήσει στις ένοπλε δυνάμεις φέρεται να είπε ότι ο Παύλος Φύσας ήταν στόχος της Χρυσής Αυγής των Πειραιά και υπήρχε κεντρική εντολή από τον λαγό να τον φάνε κάτι που όπως είπε ήταν εν γνώση του Κασιδιάρη και είχε την έγκριση του Μιχαλολιάκου. Για τον Χρήστο Παπά, ο μάρτυρα είπε ότι ήταν ο τέταρτο στην ιεραρχία, τον αποκαλούσαν ταξίαρχο και προέτρεπε του χρυσαυγίτε να σκοτώνουν, να σφάζουν, να σπάνε τα κεφάλια στου μετανάστε και να μην χαμπαριάζουν. Έστηση προκαλεί η κατάθεση του μάρτυρα ότι η μητέρα Χρυσαυγίτη προσιλήτιζε παιδιά εφηβική ηλικία μέσω του φροντιστηρίου που είχε στο Παγκράτη. Σε μια σύλληψη και δύο προσαγωγέ χρυσαυγητών προχώρησαν στο μεταξύ οι αρχέ, μετά τι έρευνε σε σπίτια μεταξύ των οποίων και τη κόρη του Νίκου Μιχαλολιάκου Ουρανία, του Αμπελόκηπου. Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Δευτέρα πήρε ο πυρηνάρχη Περάματο, ο οποίο κατηγορείται για σύσταση εγκληματική οργάνωση, ενώ προφυλακιστέο κρίθηκε ο πρώην διοικητή ασφαλεία του Αγίου Παντελεήμωνα. Ελεύθεροι με περιοριστικού όρου αφέθηκαν η γυναίκα του Ρουπακιά και ο λεγόμενο απόστρατο που συνομιλούσε με το δράστη τη δολοφονία Φίσα. Στην απολογία του που αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Το Έθνο, αποκάλυψε ότι είχαν ειδοποιηθεί όλοι οι χρυσαυγίτε τη Νίκαια με μηνύματα πριν τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Είπε ακόμα ότι μετά τη δολοφονία οι χρυσαυγίτε που λογοδοτούσαν στο λαγό απειλούσαν ότι θα τον σκοτώσουν αν δεν έλεγε αυτά που ήθελαν για να καλύψουν τον πυρήνα τη Νίκαια. Οι τέσσερι κατηγορούμενοι για την επίθεση εναντίον μελών του ΚΚΕ στο πέραμα, μεταξύ αυτών και ο πυρηνάρχη περάματο, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν στι 11 Οκτωβρίου. Για τι 17 Οκτωβρίου ορίστηκε η δίκη τη πρώην υποψήφια βουλευτού τη Χρυσή Αυγή Θέμηδα Σκορδέλη, καθώ δεν προσήλθαν στο δικαστήριο οι μάρτυρε τη υπόθεση. Κατηγορείται για τα πλημελήματα τη πλαστογραφία, τη κατοχή κροτίδων και τη παράβαση του νόμου περί πνευματική ιδιοκτησία. Ένοχοι για όλες τις κατηγορίες κρίθηκαν ο Άκης Τσοχατζόπουλο, η Βίκη Σταμάτη και άλλοι 15 κατηγορούμενοι στην Πολύκριτο Δίκη που διήρκησε πέντε μήνες. Οι ποινές αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο. Ο πρώην Υπουργός κρίθηκε ένοχος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος που προέρχεται από το αδίκημα της παθητικής δοροδοκίας με όλες τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο κύριος Τσοχαντζόπουλος προκάλεσε ζημιά ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό δημόσιο από κοινού και κατά μόνας, με την επιβαρυντική περίσταση ότι τέλεσε την πράξη κατ' επάγγελμα. Ενώ και κρίθηκαν επίσης η σύζυγός του Βίκη Σταμάτη, η κόρη του Αρετίτσο Χατζοπούλου, η λογίστριά του Εφροσίνη Λαμπροπούλου, ο πρώην Γενικό Γραμματέα Εξοπλισμών Γιάννη Μπόκο, ο εξάδελφός του Νίκο Ζήγρας και ο επιχειρηματία Γιώργο Αχπαντζίδη. Αθώοι των κατηγοριών κηρύχθηκαν μόνον η Παντελή Ζαχαριάβης και Σπύρο Χατζινικολάου. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 340 εκατομμυρίων ευρώ για φέτος και 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη χρονιά προβλέπει το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2014 που κατατίθεται στη Βουλή. Προβλέπει επίσης επιστροφή στην ανάπτυξη κατά 0,6%, μείωση της ανεργίας στο 26% και μείωση του δημοσίου χρέους στα 319 δισεκατομμυρία ευρώ. Όπω ανέφερε ο αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Ταϊκούρα, το ύψο του φετινού πρωτογενού πλεονάσματο που καταγράφεται στον προπολογισμό είναι μια συντηρητική εκτίμηση, καθώ δεν περιλαμβάνει την επιστροφή κερδών από τα κέρδη που κατέγραψαν οι Ευρωπαϊκέ Κεντρικέ Τράπεζε από τα ελληνικά ομόλογα. Ο κ. Ταϊκούρα πρόσθεσε ότι με τα αποτελέσματα του προπολογισμού θα αξιώσουμε από του εταίρου μα περαιτέρω μείωση του χρέου στη βάση των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Ενδυναμώνουμε τι συνθήκε για τη σταδιακή επιστροφή σε τροχιά ανάπτυξη, τόνισε ο κ. Ταϊκούρα. 14 άτομα, μεταξύ των οποίων ο ηγούμενο Εφρέμ και ο μοναχό Αρσένιο, παραπέμπονται για την υπόθεση του βατοπεδίου. Το Συμβούλιο Εφετών απαλλάσσει με βούλευμά του το διευθυντή του γραφείου του τότε Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή, Γιάννη Αγγέλου. Οι 14 κατηγορούνται για απιστία, ηθική αυτούργια σε απιστία, ψευδή βεβαίωση για τι ύποπτε συναλλαγέ που αφορούν την αγορά εκτάσεων μεταξύ τη μονή βατοπεδίου και του ελληνικού δημοσίου. Με αίμα βάφτηκε στην Αίγυπτο η σαρακοστή επέτειος του αραβο πολέμου του 1973, καθώς σκοτώθηκαν τουλάχιστον 44 άνθρωποι και 100 τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις ανάμεσα σε διαβιλωτέ που υποστηρίζουν τον ανατραπέντα πρώην πρόεδρο Μοχάμετ Μόρση και την αστυνομία. Με αφορμή την επέτειο, τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα είχαν καλέσει τους υποστηρικτές τους σε διαδηλώσει. Στους Αμερικανούς Τζέιμς Ρόθμαν και Ράντι Σέκμαν και στο Γερμανό Τόμας Ζίτχοφ απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας 2013. Οι επιστήμονες βραβεύονται για την έρευνα που διεξήγαγαν σχετικά με το πώς τα κύτταρα οργανώνουν το σύστημα μεταφοράς τους. Ο Πάοκ ήταν ο νικητή του τέρμι τη 7η αγωνιστική στο πρωτάθλημα τη Super League. Ο δικέφαλο του Βορρά επικράτησε με 2-1 του Παναθηναϊκού στην Τούμπα και παρέμεινε στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Οι πράσινοι έχασαν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν όταν ο Μπέρκα στόχησε σε εκτέλεση πέναλτη. Τα αποτελέσματα στους υπόλοιπου αγώνε τη Κυριακή έχουν ω εξή: Ολυμπιακό Βέρεια 6-0, Σκόντα Ξάνθια Πόλων Σμήνη 3-2, Λευαδιακό Καλονί 1-0 και Πανθραγικό Όφι 1-1. Η 7η αγωνιστική ολοκληρώνεται απόψε στις 7.30 στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό να φιλοξενεί τον Μπας Γιάννηνα. Και μια ματιά στον καιρό. Στη Βυτική Ελλάδα, καθώ και στη Βυτική και Κεντρική Μακεδονία, προβλέπονται νεφώσει παροδικά αυξημένε με τοπικέ βροχέ και στα βορειοβυτικά καταιγίδε πιθανόν ισχυρέ. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έφυρο καιρό με τοπικέ νεφώσει στα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι, 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο, οι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη βόρεια Ελλάδα ως 21 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα ως 23 με 25 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά περίοδους πιο πυκνές. Η άνεμη θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Η άνεμη θα πνέουν νότια-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό το βελτίωστο του νοηματική ολοκληρώθηκε και επόμενη ενημερώση από το Sky στις 7. Καλώς σας απόγευμα.